Αφετηρία 1.400 μέτρων, ο αφέτης σηκώνει τη σημαία, τα άλογα είναι σε εντολές του και δόθηκε η εκκίνηση. Από τα πρώτα μέτρα από μέσα ο Πικολίνο Γιάννης είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει. Τώρα απ' έξω αναπτύσσονται Τζουέλ Γουέι και ο Βελεστιν Λίς που θέλουν επίσης να πλασταριστούν στις πρώτες θέσεις. Στη συνέχεια βρίσκεται ο Κρητίας. Από τα πρώτα μέτρα τελικά ο Βελεστιν Λίς είναι αυτός που βγαίνει στην πρωτοπορία. Μένει ο Πικολίνο Γιάννης στην συνέχεια. Βέβαια έρχεται απ' έξω η Τζουέλ Γουέι και περνάει μπροστά. Στην δεύτερη θέση ο Βελεστιν Λίς, στη συνέχεια ο Πικολίνο Γιάννης. Και πιο πίσω τέταρτος ο Κρητίας. Απ' έξω καλπάζει συνεχώς ο Τζέτι Γουέι στην προσπάθειά του να καλύψει έδαφος. Τζουέλ Γουέι στην πρωτοπορία. Σιγά σιγά μάλιστα και παίρνει διαφορά ο Βελεστιν Λίς και απ' έξω ο Τζέτι Γουέι που έχει πιάσει ήδη στην τρίτη θέση τον Πικολίνο Γιάννη και πιο πίσω ο Κρητίας και ο Κάδμος, ο Brave Alex τελευταίος. 600 μέτρα πριν από τον τερματισμό ο Τζουέλ Γουέι στην πρωτοπορία. Στη δεύτερη θέση ο Βελεστιν Λίς, στη συνέχεια Πικολίνο Γιάννη και απ' έξω ο Τζέτι Γουέι, στη συνέχεια ο Κρητίας αλλά και ο Κάδμος που θέλει να καλύψει εδαφός. Πάμε πλέον σιγά σιγά για τελική ευθεία. Τζουέλ Γουέι στην πρωτοπορία, στην δεύτερη θέση ο Βελεστιν Λίς, Πικολίνο Γιάννης, Τζέτι Γουέι αναπτύσσονται επίσης. Η πρωτοπόρος βέβαια έχει πάρει σημαντική διαφορά. Στη δεύτερη θέση πάντα ο Βελεστιν Λίς, ενώ από το κάγκελο καλύπτει συνεχώς έδαφος ο Κρητίας. Τζουέλ Γουέι, Κρητίας από μέσα, Βελεστιν Λίς απ' έξω, Πικολίνο Γιάννης στη συνέχεια. Στα τελευταία μέτρα προσπαθεί να διασωθεί Τζουέλ Γουέι. Στην συνέχεια προσπαθεί από την εσωτερική ο Κρητίας να πάρει την δεύτερη θέση και τα καταφέρνει. Μένει τρίτος ο Βελεστιν Λίς και στη συνέχεια ο Πικολίνο Γιάννης. Νούμερο 5 λοιπόν Τζουέλ Γουέι με την Μαρία Καμούτσι θα είναι η νικήτρια. Και στην συνέχεια νούμερο 3 Κρητίας, νούμερο 4 Βελεστιν Λίς. Ενώ το μεγάλο φαβορί ο Τζέτι Γουέι τερμάτισε αρκετά πίσω. Δείτε και πάλι την τελική ευθεία εδώ. Τζουέλ Γουέι από νωρίς μπροστά. Ο Βελεστιν Λίς δεύτερος, ενώ από την εσωτερική αναπτύσσεται ο Κρητίας. Πίσω του είναι ο Brave Alex, ο οποίος θα μείνει στη συνέχεια πέμπτος. Για μία ακόμη φορά, Τζουέλ Γουέι νούμερο 5. Νούμερο 3 Κρητίας στην δεύτερη θέση. Νούμερο 4 Βελεστιν Λίς τρίτος. Και νούμερο 6 Πικολίνο Γιάννης. Στην συνέχεια όπως είδατε τερμάτισαν στις επόμενες θέσεις ο Brave Alex, ο Κάδμος. Στην τελευταία θέση ακριβώς το μεγάλο φαβορί ο Jetty Way με 172 δραχμές στον Κανιάν. Ενώ βλέπετε από νωρίς που βγήκε στην πρωτοπορία Jewel Way, ακολούθησαν ο Βελεστιν Λίς με τον Πικολίνο Γιάννη. Στην συνέχεια ήταν ο Κρητίας, πιο πίσω ο Τζέτι Γουέι, ο οποίος καλπάζοντας από την εξωτερική προσπερνά τον Κάδμο και ο Brave Alex είχε μείνει από νωρίς στην τελευταία θέση. Παρακολουθούμε πάντα από βίντεο την εξέλιξη της τρίτης υποδρομίας με την νικήτρια Jewel Way στην πρωτοπορία. Βελεστιν Λίς, Πικολίνο Γιάννη, στην συνέχεια απ' έξω Jetty Way και πιο πίσω ο δεύτερος στην άφηξη Κρητίας και μπροστά από τον Κάδμο. Πάμε να δούμε και πάλι τα τελευταία 600 μέτρα. Jewel Way, η οποία μάλιστα πήρε σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους της και θα καταφέρει να μείνει στην πρωτοπορία μέχρι τέλους. Ενώ από την πέμπτη θέση όπως βλέπετε θα αναπτυχθεί και εκμεταλλευόμενος στην εσωτερική ο Κρητίας θα προλάβει στο τέλος τον Βλέστιν Λί που ακολουθεί στην δεύτερη θέση αλλά και τον Πικολίνο Γιάννη ο οποίος ακολούθησε τρίτος και θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Δείτε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Τζουέλ Γουέι, Κρητίας, Βελεστιν Λίς. Στη συνέχεια ο Πικολίνο Γιάννης, ο Brave Alex, ο Κάδμος, πρώτελευταίος, τελευταίος ο Τζέτι Γουέι. 5, 3, 4 και 6 η πρώτη τετράδα της τρίτης υποδρομίας. Αυτά λοιπόν για την τρίτη κούρσα. Βλέπετε εδώ και στην τελευταία θέση τον Jetty Way, ενώ θα περάσουμε να δούμε τι στοιχεία έχουμε από πλευράς αποδόσεων. Βλέπετε εσείς την κάρτα με την επίσημη σειρά άφηξης, αν και δεν υπάρχει ακόμη κάποια ένδειξη στον πίνακα. Στον Κανιάν η Jewel Way έκλεισε τελικά στις 473 δραχμές, 425 στο πλασέ, πολύ μικρή διαφορά. Και στη συνέχεια πλασέ για τον Κρητία 408. Εδώ βλέπετε εσείς την Μαρία Καμούτσι από βίντεο καθώς επιστρέφει για την αναμνηστική φωτογραφία και φυσικά μετά την τέταρτη νίκη που σημείωσε η Jewel Way, μια φοράδα που ας μας επιτραπεί η έκφραση έβαλε τα γυαλιά σε αρσενικούς συνομιλίκους της. Βλέπετε εδώ την Μαρία Καμούτσι αρκετά ευχαριστημένη βέβαια για την νίκη της.